Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι του Culture Magazine, το Cult Mags Video. Σήμερα καλούμε να απαντήσω, φίλοι μου, στην εξής ερώτηση. Πώς συμβολίζονται οι τέσσερις ευαγγελιστές στην τέχνη? Θα σας παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται αυτό το θέμα. Η χριστιανική τέχνη παριστάνει συμβολικά τους τέσσερις ευαγγελιστές. Ο Ματθαίος παριστάνεται σαν άγγελος ή άνθρωπος. Γιατί αρχίζει το Ευαγγέλιο του με το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού που αναγγέλει ο άγγελος στην Παναγία. Ο Μάρκος σαν λιοντάρι, γιατί αρχίζει το Ευαγγέλιο του με τον δυναμικό Ιωάννη τον Πρόδρομο στην έρημο. Ο Λουκάς σαν μοσχάρι, γιατί ξεκινάει τη διήγησή του με τη θυσία του μοσχαριού στο ναό από τον πατέρα του Προδρόμου, τον Ζαχαρία. Και τέλος, ο Ιωάννης σαν αετός, γιατί αρχίζει το Ευαγγέλιο του με λόγια υψηλού πνευματικού περιεχομένου που μοιάζουν με το πέταγμα του αετού. Είμαι η Βάσο Παπά, θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας του Culture Magazine, το Cult Mags Video, και μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις προκειμένου να σου έρχεται μήνυμα και να γνωρίζεις πότε θα ανέβει το αμέσως επόμενο βίντεο.